μαλακίες. Δεν θα κυκλοφορώ εγώ. Δεν θα κυκλοφορώ εγώ και να κυκλοφορήσω άλλο. Δεν σέβεσαι την άλλη γνώμη, ρε φίλε. Δεν σέβεσαι την άλλη γνώμη στην ελευθερία μου. Αυτά γίνονται σε μια νόμη 40. Αυτά γίνονται σε μια νόμη τσίκλε. Αυτά γίνονται σε μια 40. Το 40 μη τσίκλε. Οι τεσταπίτε έψαχναν, σε κοίταζαν το χαρτί και να κυκλοφορήσει. Αυτά γίνονται με πιτσοτέλη. Ένα τεράστιο μπράβο στον Καραφλοκοτσίδα για τις φοβερές εκπληκτικές απόψεις, σωστές απόψεις για τα θέματα του κοροδοϊού, για τα θέματα του lockdown, για τα θέματα αυτής της αλητείας, παγκόσμιας αλητείας που ζούμε εδώ και δύο χρόνια. Έτσι, Νίκο, πήγε ο κορονοϊός, είναι και αυτός δημόσιος υπάλληλος και είχε άδεια, Νίκο, κορονοϊός. Το Μάιο και θα έρθει από Σεπτέμβριο. Ανθρώπους πρόβατα θέλουν τα κράτη. Ανθρώπους με φήμωτρα εδώ. Προχθές πήγαινα στο γήπεδο και είδα μια κοπέλα στο διπλανό αμάξι μόνη της μέσα με φήμωτρο. Πήγα να τη βγάλω φωτογραφία και με είδε και κοιτάζει και λέγει τι με πιάνεις. Γιατί φοράς φήμωτρο, βρε τρελή, μέσα αμάξι μόνη σου, Θεόπουλη. Πες τα ρε Νίκο, πες τα ρε, πες τα ρε γάμο το Μητσοτέντη. Πες τα μας έχει κάνει να φοβόμαστε τη σκιά μας. Φοβόμαστε τη σκιά μας με το Μητσοτέντη. Μόνοι μας να είμαστε να περπατάμε. Αντί να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο να είμαστε με το φύλλο. Και αυτός που υποτίθεται μα τι είχαν πει, τι έλεγαν οι ειδικοί. Ο καλύτερος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος δεν ήταν να ερίζονται. Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τον ιό να αερίζονται. Τι λεωφορεία μας έφεραν, χωρίς παράθυρα. Λεωφορεία χωρίς παράθυρα μας έφερε ο Κούλης. Για να σκάσουμε. Δεν θα ξεφτύλα. Οι ειδικοί λέγανε να αερίζεται ο χώρος, είναι το καλύτερο φάρμακο να αερίζεται ο χώρος. Και μας έχουν φέρει λεωφορεία χωρίς παράθυρα. 40 βαθμούς να είναι φούρνο στο λεωφορείο να βγάζει την πέπελη. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Έτσι λέει. Ο άνθρωπος που έχει να μπει σε λεωφορείο 30 ώρες. Εσύ το λεωφορείο, σε πείραξε. Το λεωφορείο με πείραξε. Όταν παίρνει 3 ώρα το βράδυ. 3 ώρα το βράδυ προτιμούμε τις παγατέλες στα λεωφορεία του 70 που έχουν ανοιχτά παράθυρα και μπαίνει φρέσκο αεράκι παρά τα καινούργια εργαλεία. Ο φίλος περίμενε. Φίλε, είσαι κακοπαίδι. Είναι το γαϊδούρι. Έκλεισες, καλά δεν τράπηκε. Ντροπή στον ακροατή, ντροπή. Λοιπόν, να μιλήσει κανένα σοβαρό. Πάμε στον επόμενο, αν έχει μείνει κανένα. Απλά μια ενημέρωση, ο Μπουγάτσας έκανε εμβόλιο, να ξέρεις. Δεν είναι τριπλό εμβολιασμό. Μια δόση. Δεν έχω τέτοιο, δεν έχω το ποινικό. Δεν έχω, δεν με έδωσαν. Στην αρχή όλοι φοβόμασταν. Στην αρχή όλοι φοβόμασταν. Το πρώτο διάστημα όλοι ανησυχούσαμε. Λέγαμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Το πρώτο διάστημα όλοι ανησυχούσαμε και εγώ ανησυχούσα. Το πρώτο διάστημα ήμουν λίγο προφυλασσόμενο. Πατά, στην Κρήτη ζητούσαν πιστοποιητικά ή είναι κάτι πολύ τίποτα, όχι έτσι. Βγάζει τα κουμπούρια και πάει ο άλλος στην ταβέρνα στα ορεινά χωριά της Κρήτης με το κουμπούρι. Θα ζητήσει πιστοποιητικό. Α, πάρει ένας ακροατής. Μόνο αν ήθελε να το πει. Πάμε, πάμε, έλα λίγο, πάμε. Όχι, Παναγία μου. Πάμε. Μ' ακούς? Ακούμε. Ο Καραφλοκοτσίδας πήγε να ερευνήσει το πρώτο σκοτές να πούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, παρακτήδες, ξεχνάτε κάτι, επειδή λέτε και για τα εκείνη του Καραφλοκοτσίδα, θυμάται ότι αυτή είναι για τόσα εκείνη τα εβδομήντα. Εσύ τι παίξεις με τα εκείνη. Δεν έχεις καλή γραμμή, φίλε, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν σε καταλαβαίνουμε καλά. Δεν ακούγεσαι όμως καλά. Δεν ακούγεσαι καλά, δεν καταλάβαμε τίποτα. Yeah. Το θυμάσαι, λέω, το θυμάσαι ότι πριν παίξεις με την ΑΕΚ σου να μείον 5 βαθμούς και χωρίς κόσμο και σε ένα βράδυ το άλλαξες, μεσάνυχτα. Δεν το άλλαξες.